Τώρα και δεύτερη χρονιά είμαστε στην κοπή της Βασιλόπιτας και το βλέπουμε να γίνεται θεσμός. Πέρσι είχε γίνει 2 Φεβρουαρίου. Φέτος γίνεται λίγο νωρίτερα γιατί δεν βρήκαμε ανάλογη αίθουσα τις ημερομηνίες που θέλαμε. Αυτό είναι από αμηνύχτα τέτοια εποχή και πολλές σας απέτρεψε να έρθουν από μακριά. Αυτό μου είπανε. Γιατί κάνουν και μια στατιστική, να είμαστε πολλές. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τη Μαρία, την Μαργαρίτη, την Ιωαννίδου, που είναι δικό της το κέρας μας στην είσοδο, ήταν και η ιδέα της και η υλοποίηση της Μαρίας. Μία αναδρομή τώρα, ο μάμος αυτό ξεκίνησε, παιδιά, το έχουμε βάλει η ημερομηνία στο μυαλό μας στις 14 Δεκάτου του 17. Όταν η συμμαθήτρια μου από το δημοτικό Ισμαρούλα, με την γλυκά της φωνή, μου πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Ελενίτσα, είσαι να κάνουμε μία εκδρομή Άρτα Γιάννηνα, οι συμμαθήτριες. Το πόσο χάρηκα, δεν μπορώ να το περιγράψω, και το πόσο ωραία περάσαμε στην πρώτη μας συνάντηση, δεν λέγεται. Από εκεί και μετά συνεχίσαμε να συναντιόμαστε και βεβαίως καθιερώσαμε τον καφέ της Ξενιασιάς. Καφέ της Ξενιασιάς τον έκαλε η Ελένη Λούκαρη, η οποία είναι και η ρεπόρτερ μας και κάνει όλα τα διάφορα. Είναι στα μέσα δικτύωσης. Λοιπόν, νομίζω ότι όλες εσείς πράττουμε αυτή τη χαρά στο αντάγωμα. Γινόμαστε όλες λίγο παιδιά του δημοτικού, γινόμαστε λίγο έφηβοι ξένιαστοι, ξεχνάμε τα προβλήματά μας και για φανταστείτε από το 1973, το 20, ένα βελληνικές όλες τα χρόνια. Το 20-20 καλό γιατί θα πάμε 20-20-20 μετά. Ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια, τη στιγμή που συναντηθήκαμε, σαν να την πέρασε μια μέρα. Δεν αναφερόμαστε στη ζωή μας, τα προσωπικά μας, τι κάνουμε, πώς βιώνουμε, τι. Όταν βρισκόμαστε, είμαστε μέσα στην τρελή χαρά και πάντα το χαιρόμαστε αυτό. Πιστεύω ότι πλέον συμβιώνουμε όλες μαζί. Από εδώ και πέρα είμαστε όλες μαζί. Καμία πια δεν είναι μόνη. Κάθε Τετάρτη που συναντιόμαστε, έχουμε ένα στέκι 10.30 στο Μπελούγκα, να το ξέρετε όλες. Και παρακαλώ όλες να δώσετε στη Λούκαρη στοιχεία Messenger Viber. Έχουμε ένα κλειστό group, δεν μπαίνει κανένας μέσα, δεν μας ενοχλεί κανένας, για να παρακολουθείτε τις συναντήσεις μας, τις εξορμήσεις μας, τις δραστηριότητές μας. Και πολλές φορές βγάζουν και τις σκέψεις μας. Το 2019 ξεκίνησε με τις συμμαθήτριές μας με πρώτη εξόρμηση στο Regency Casino στη Θεσσαλονίκη, στο Σαχαράδο. Η πρώτη μας εξόρμηση έγινε αρχές του Γενάρη. Συνεχίσαμε, πήγαμε μία εκδρομή στην Πιερία, στο Δίο, στον Άγιο Παντελεήμονα, εκεί πέρα στο, πώς το λένε, που είναι στην παραλία, ήπια με απογευματινό καφέ. Εκεί στο Δίο, δεν λέγεται του Λεκάτου, στο Γαλαρία. Στην Γαλαρία, ναι, στην Γαλαρία. Απογευματινό καφέ. Πήγαμε πάλι μία εκδρομή στην Πέλα, στο Μουσείο της Πέλας και στον Άγρα που περάσαμε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζοντας τις δραστηριότητες μας και μέσα από τις συμμαθήτριες. Το λέω αυτό γιατί το είπαμε, το ανακοινώσαμε. Θέλαμε να κάνουμε μία εκδρομή στη Ρωσία και βρεθήκαμε 4-5 συμμαθήτριες και το κάναμε και αυτό. Πήγαμε Μόσχα, Αγία Πετρούπολη. Πήγαμε διακοπές φέτος με ένα πρακτορείο τουριστικό, οργανωθήκαμε και πήγαμε διακοπές στη Σκύρο, εμείς οι συμμαθήτριες. Περάσαμε φανταστικά. Δηλαδή, μέσα από τις συμμαθήτριες πλέον δεν είμαστε μόνες. Αυτό θέλω όλες να το καταλάβετε. Ό,τι έχετε επιθυμία ή αποθυμένο σας, μπορείτε να το προτείνετε, ειδικά στον καφέ όταν βγαίνει στις Τετάρτες, που συζητάμε και τέτοια πράγματα. Μπορείτε να το προτείνετε και αμέσως θα βρεθούνε. Συνοδοιπόροι, ό,τι φανταστείτε. Που θα πάμε κρουαζιέρα. Προτάσεις. Όπου θέλετε. Όρεξη να έχουμε.
Το χειμώνα, παιδιά, συναντιόμαστε στο Μπελούγκα. Επειδή είμαστε πολλές και έχουμε και τις φασαρίες μας και τις ομιλίες μας, μας εκτοπίσανε κιόλας και μας βάλανε πάνω στο μπατάρι. Αλλά εμείς περνάμε πολύ ωραία. Καλύτερα στο μπατάρι. Ανοίγουν και τα παράθυρα και είναι μια χαρά. Το καλοκαίρι συναντιόμαστε εδώ στο μπαλκόνι της Ελιάς. Και βέβαια το ξέρουν. Και φέτος το καλοκαίρι ήρθε και η αγαπή Καρανάση, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη. Συναντηθήκανε, δεν ήμασταν εμείς, ήμασταν στη Σκύρο τότε. Συναντηθήκαν οι συμμαθήτριες και η Άρτεμις Καλογύρου. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου που ξεκινούσαν τα σχολεία και η Άρτεμις Καλογύρου συγκινημένη το συνδύασε ο ερχομός της αγαπής, το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, οι μαθήτριες, τα μαθητικά και έγραψε κάτι πάρα πολύ όμορφο στο site. Αν θέλεις, Μαρούλα, θα μας το διαβάσεις αυτό. Ναι. Σαν εκπαιδευτικός να το διαβάσεις, Μαρούλα, αυτό. Η Καλογύρου το έγραψε. Καλώς ήρθατε, αγαπημένες μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα που ξανταμώσαμε και να πούμε και τα πολύ ωραία λόγια που έγραψε η Άρτεμις και τα πολύ συγκινητικά. Σήμερα, την ώρα που τα παιδιά κάθε ηλικίας ξεχύθηκαν στους δρόμους της Βέρειας, μετά τον αγιασμό στο σχολείο τους, βρέθηκα στον καφέ της Χαράς με τις συμμαθήτριές μου από το σχολείο. Το ραντεβού στην Ελιά. Οι μνήμες ατέλειωτες. Τι να πρωτοθυμηθώ. Την πρώτη μέρα στο σχολείο με την ποδιά, τη συνέδριση με τα παιδιά της τάξης μου μετά από το καλοκαίρι, τις ευχές από τους μεγαλύτερους, το θαυματουργό αγιασμένο από τον παπά νερό που μας προστάτευε από κάθε κακό και φυσικά τις συμμαθήτριές μου. Μόλις τη συνάντησα για λίγο, αισθάνθηκα πάλι παιδί. Το χαμόγελο διάχυτο, οι αναμνήσεις πολλές, αλλά και η συγκίνηση ατέλειωτη. Αυτή η αθωότητα των ενικών μας χρόνων, έστω και για λίγο, πλημμυρίζει τα ταλαιπωρημένα από τον χρόνο χρονιά μας. Κάποιες βέβαια μοιάζει ο χρόνος να μην τις έχει αγγίξει. Έχουμε μερικές από αυτές εδώ. Λίγο πλημμυρίζει τα ταλαιπωρημένα από τον χρόνο χρονιά μας. Α, είπαμε εδώ, μισό λεπτό. Συγγνώμη, γιατί γύρισα το πέρα σελίδα. Και αναφέρομαι και στην αγαπή, την κολλητή μου φίλη που ζει στην Αμερική και σήμερα μας έκανε την τιμή να μοιραστεί μαζί μας τον καφέ της Χαράς. Η δεύτερη από την Αμερική συμμαθήτριά μας, η Μαριάνθη, με την τεχνολογία της εποχής μας και με τα social media, επικοινωνούσε μαζί μας. Έκλαιγε από τη συγκίνηση και υποσχόταν του χρόνου να είναι μαζί μας. Μαριάνθη, πίστεψέ με, σήμερα είμαστε και πάλι μαζί και ας βρισκόσουν τόσο μακριά. Και όλες, όπου και αν βρισκόμαστε, κάθε Τετάρτη πρωί η σκέψη μας επικεντρώνεται στον καφέ της Αναμελιάς. Έχω γράψει κάτι για όλες σας. Όταν οι αναμνήσεις κατακλείζουν το είναι μας, γίνονται οκτασίες που θέλουν να βγουν, να πετάξουν, να ελοποιηθούν εμπρός μας. Έτσι συνέβη σε μένα και το σύμπαν συνωμότησε στις 12 Ιουνίου του 2019 ένα ηλιόλουστο ζεστό πρωινό Τετάρτη στην Ελιά με το καταπράσινο κάμπο θάλασσα εμπρός της να υλοποιηθούν οι δικές μου οπτασίες συναντώντας σας σε μια μεγάλη γιορτή μνήμης μα και ζωής επευκαιρία των γενεθλίων δύο από τις αγαπημένες συμμαθήτριες. Εξαιτίας και αυτού του όμορφου γεγονότος με βρήκε και με κάλεσε η δικιά μας Ελένη Λούκα η Καλαϊτζίδου, αυτή η δημιουργική γλυκιά κυρία, μια νεραϊδούλα αγάπης. Στο αντίκρισμά σας συγκλονίστηκα με το θερμό καλωσόρισμά σας που οι αναχτές, ανοιχτές αγκαλιές σας με περιέκλεισαν μέσα χαρίζοντάς μου τη θετική ενέργεια της αγάπης. Ναι, η αγάπη έχει χρώμα, έχει δύναμη θετικής ενέργειας, έχει άρωμα, αρμονία ζωής και αισιοδοξία για το μέλλον. Έκτοτε οι Τετάρτες έγιναν γλυκιά αναμονή και λαχτάρα ευχάριστη συνάντηση. Μερικές φορές είμαστε πολλές, άλλες λιγότερες, γιατί η ζωή και οι οικογένειες εξακολουθούν να έχουν τις δικές τους απαιτήσεις.
Όμως το εβδομαδιάτικο αντάμωμα, ξέσκασμα ψυχοθεραπεία, συνεχίζει το δρόμο του και συνεχίζει ευτυχώς και επιτυχώς. Με μερικές συμμαθήτριες ήρθαμε πιο κοντά, δεθήκαμε περισσότερο, μοιραστήκαμε κάποια ζητήματά μας, ανοίξαμε τις καρδιές μας, πήραμε τις ιδέες τους, την ενθάρρυνσή τους. Με άλλες η προσωπική μας επαφή ίσως ήταν λιγότερα κοντινή, στενή ή κάποιες διαφορετικής αποδοχής, αλλά αυτό δεν μειώνει το δρόμο που μας ενώνει. Γιατί υπήρξαμε μαζί σε ενότητα στα πολύ τρυφερά μαθητικά μας χρόνια. Μοιραστήκαμε τις αγωνίες, τις ανησυχίες μας, τις μικροχαρές μας, τα κρυφά κοριτσιστικά μυστικά μας, γίναμε κολλητές με κάποιες, με άλλες μαλώσαμε για χαζομάρες μάλλον, μα οι παρεξηγήσεις μας κρατούσαν λίγο. Όταν βγήκαμε στη ζωή, ακολουθήσαμε η κάθε μία μας το δικό της δρόμο. Τώρα ξαναβρεθήκαμε, χαρίζοντας η μία στην άλλη λίγη χρυσόσκονη και λάμψη ζωής. Είμαστε λοιπόν χαρούμενες όλες που ξαναβρεθήκαμε και μπήκαμε η κάθε μία στη ζωή της άλλης θετική ενέργεια ζωής και χαρά συνέχεια. Ήρθε να είμαστε όλες υγιείς, να χαιρόμαστε τις συναντήσεις μας και να μοιραζόμαστε τις ευχάριστες στιγμές μας για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Κυρίες μου, επειδή η ηλικία είναι μια ημερομηνία σε χαρτί, εμείς πάμε το κοντέρ στα 50. Σταματάμε, μετά δεν υπάρχει άλλη ηλικία για μας. Και όπως δείχνει ο Αβραάμ Λίνκον, δεν είναι τα χρόνια στη ζωή σου που μετράνε. Είναι η ζωή στα χρόνια σου. Καλή διασκέδαση, η ζωή μας θέλει διεξόδους. Μαζί με αγαπημένες συμμαθητές και από το δημοτικό, από το γυμνάσιο και τα λοιπά. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά, γιατί μου βοήθησε να βγω έξω από το σπίτι, να βρεθώ, να βγω, να διασκεδάσω. Ήμουν και πολύ κλειστό κορίτσι από μικρό, πολύ κλειστό και σιγά σιγά με τη δουλειά. Δηλαδή βγήκα έξω από το καβούκι μου και αυτό με βοήθησε. Και ο χρόνος.